Με αυτή τη συμμετοχή του κόσμου, που ήταν πράγματι εντυπωσιακή και έψαλε μαζί με τους Πατριάρχες και τους άλλους ιερείς το Πιστεύω και το Πάτερ Μον, έκλεισε η συλλειτουργία στη Μονή της Αγίας Τριάδας στο Ζαγκόρσκ. Ήταν η δεύτερη φορά που ο Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος και ο Πατριάρχης Μόσχας Πιμίν συλλειτουργούσαν. Η πρώτη ήταν πριν 10 ακριβώς χρόνια στο Φανάρι. Σε κλίμα μοναδικής κατάνοιξης, επί 3 ώρες, σε ένα περιβάλλον που υποβάλλει, ένα πλήθος Ρώσων παρακολούθησε τη λειτουργία. Συχνά, με δάκρυα στα μάτια, πολλοί έχοντας στην αγκαλιά τους μωρά ή τρόφιμα. Αρκετοί ήταν αυτοί που έμειναν έξω από την εκκλησία της κοιμήσεως της Θεοτόκου λόγω αδιαχώρητου. Μετά το τέλος της λειτουργίας, ο Πατριάρχης Μόσχας Πιμίν, μιλώντας, υπογράμμισε ότι η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη γίνεται 1000 χρόνια αφότου οι Ρώσοι δέχθηκαν το φως του χριστιανισμού από την Κωνσταντινούπολη. Και τόνισε ότι η σημερινή κοινή λειτουργία επιβεβαίωσε την ενότητα των δύο εκκλησιών. Στην αντιφώνησή του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε ότι η κοινή ομολογία και η μαρτυρία είναι περισσότερο αναγκαία σήμερα που περιφρονείται και βάλλεται η ζώσα εικόνα του Θεού, ο άνθρωπος, η ιερότητα και η μοναδικότητα του οποίου συστηματικά αγνοείται και καταπατείται από άλλους ανθρώπους, συστήματα και θεσμούς. Λίγη ώρα αργότερα, στην αίθουσα του Πατριαρχικού Θρόνου, απενεμήθη στον Οικουμενικό Πατριάρχη Δημήτριο το παράσημο του τάγματος του Οσίου Σεργίου του Ραντονέζ, πρώτης τάξεως, ενώ το απόγευμα ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορ της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας που συστεγάζεται στη Μονή του Ζαγκόρσκ. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, σε ένδειξη τιμής προς τους Ρώσους πιστούς, μοίρασε ο ίδιος μικρούς σταυρούς. Στο Ζαγκόρσκ, όπου οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και αυτή την ώρα, ήταν παρόν και ο πρέσβης της Ελλάδας Γιάννης Γρηγοριάδης. Ο επιτετραπών των Ρωσιών Πιμένα. Αμέσως μετά την τρίωρη Θεία Λειτουργία, οι δύο Πατριάρχες αντίλαξαν δώρα και κοινώνησαν πιστούς, ενώ στις ομιλίες τους τόνισαν ότι με την κοινή αυτή Θεία Λειτουργία επιβεβαιώθηκε η ενότητα των Ορθόδοξων Εκκλησιών. Τη λειτουργία την παρακολούθησε ένα πλήθος πιστών και επίσης ο Έλληνας πρέσβης στη Μόσχα Γιάννης Γρηγοριάδης. Αμέσως μετά, ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέφθηκε ναούς και την Θεολογική Ακαδημία της Μόσχας, που στεγάζεται στο μοναστήρι Ζαγκόρσκ. Την Παρασκευή, ο Πατριάρχης Δημήτριος θα επισκεφθεί το Κρεμλίνο, όπου θα συναντηθεί με μέλη του Ανώτατου Σοβιέτ και πιθανόν θα συναντηθεί με τον Σοβιετικό ηγέτη Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και τον πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης Αντρέι Γκρομίκο. Δύο θρησκευτικοί ηγέτες τόνισαν μετά τη Θεία Λειτουργία ότι με τον τρόπο αυτόν επιβεβαιώθηκε πράγματι η ενότητα των Ορθόδοξων Εκκλησιών. Τη Θεία Λειτουργία παρακολούθησε ο Έλληνας. Δεν επιτράπει η παρουσία του τύπου. Ο Σοβιετικός υπεύθυνος υπογράμμισε ότι το κράτος του βρίσκεται κοντά.